Αχ, Χριστέ μου. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τη μεριά του τουλάχιστον. Από τη ποτέ. Μεριά ειλικρινά ποτέ. Αλλά ίσως εισέπρατε γιατί δεν ήταν κουτός. Ότι δεν μου άρεσε καθόλου σαν άντρα. Ήταν βομολόχος. Ήταν νευρικός. Έκανε και φάρσες από την ξέρω. Ήταν απότομος. Και πλάκες δεν έκανε πάνω σκηνή. Συνέχεια. Και χοντρές πλάκες. Χοντρές, δεν λες τίποτα. Παίζαμε μια φορά και δράμα μάλιστα. Τη βροχή του Μομ. Και η Μάριου Στεφανίδου έκανε τη γυναίκα του πάστορα. Και κάποια στιγμή πρέπει να πει: εγώ σας αφήνω. Εγώ πήγαινα να ζητήσω μετάνια από τον πάστορα. Η σύζυγος ανέβαινε μια σκάλα και λέει: καληνύχτα, Ευστράτεια. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε στο έργο. Και γύριζε και χωρίς να ακούει ο κόσμος: κάνε ένα βιντεό και έρχομαι. Σε έλεγε τη Σμάρου. Μετά έλεγα εγώ σε άλλο έργο: να μου υπογράψετε, του λέω, αυτή την επιταγή, κύριε Διευθυντά, να την πάω στον. Και μου έκανε διάφορα και μου έγραφε διάφορα. Ναι, σόκιν πολλά. Φοβέρος. Όχι, δεν είχαμε ποτέ τίποτα με το Λάμπρο. Αλλά ο κόσμος μας είχε συνδυάσει. Και μια φορά είμαι με το γιο του στη Σύρο για το βιβλίο το πρώτο που έβγαλε ο Δημήτρης. Και το βράδυ βρισκόμαστε σε ένα ωραίο ρεστοράν, κέντρο ξέρω εγώ τι ήτανε. Και ήταν και η ποδοσφαιρική ομάδα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι. Και όπως με σηκώνει ο Δημήτρης να χορέψουμε κιόλας, γιατί ήταν μια βραδιά τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Περνάει ένας από τους ποδοσφαιριστές και λέει: να χαίρεσαι τη μάνα σου. Και του λέω: τι λες βρε βρωμόγερε που σε έχω εγώ ο γιο μου. Άλλοι πρωταγωνιστές μεγάλοι είχαν εκδηλώσει θαυμασμό, ήταν ερωτευμένοι.